Οι περιφερειακές εκλογές πλησιάζουν, καθώς απομένει μέχρι τη διεξαγωγή τους λιγότερο από ένα μήνα, και πολλοί πολίτες, όπως φαίνεται, δεν γνωρίζουν για το ποιοι είναι οι υποψήφοι περιφερειάρχες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μιλώντας για τις εκλογές στη Δέλτα Τηλεόραση, οι πολίτες δείχνουν πως δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα για τους υποψηφίους. Αυτό που πιστεύουν και ξέρουν όμως είναι πως η ψήφος των πολιτών θα κρίνει το αποτέλεσμα από τα τελευταία γεγονότα που σημάδεψαν την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κανέναν. Και δεν με ενδιαφέρεται αυτό. Κάπως. Μπορεί. Δεν ξέρω ακριβώς. Ο καθένας θα κρίνει. Άδειο. Δεν είναι. Γιατί κανένας δεν βοήθησε που κάηκαμε. Δεν πιστεύω κανένα τίποτα. Τίποτα δεν πιστεύω. Τι τα πληρώσω. Δεν τα πληρώσω τίποτα. Δεν τα ρίξω άδεια. Όχι. Για να μην κρίνεις, όχι. Θα ψηφίσετε όμως αν διαφερθείτε να μάθετε. Θα ψηφίσω. Ο λαός ψηφίζει και εμπιστεύεται τους πολιτικούς. Αυτοί αν θα τα υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται, είναι... δεν ξέρω. Εάν ο ψήφος είναι συγκεκριμένος για το πρόσωπο αυτό που θα εκλεγεί. Όλοι οι πολίτες ψηφίζουν και πιστεύουν ότι αυτοί είναι... οι σωστοί που θα ψηφίσουν. Υπάρχουν βέβαια και οι εκείνοι που γνωρίζουν και έχουν ενημερωθεί για τους υποψηφίους περιφερειάρχες, καθώς δεν αργεί η μέρα που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στις 8 Οκτωβρίου. Ναι, θα ψηφίσω. Βέβαια. Απλώς βέβαια δεν έχουν το πολιτικό χρώμα που έχουν οι εκλογές πολιτικές, αλλά πάλι αναλόγως και τι έχει, πόσο έχει συμβάλει δηλαδή, η διοίκηση και τα γενικά υποψήφοι. Θα αποφασίσει. Ξέρω. Γνωρίζω. Όχι. Όχι. Όχι, γιατί άλλα γίνονται οι ψήφοι, άλλα είναι οι καταστάσεις, άλλα κάνει ο κόσμος, άλλα... Πολύ λίγο να σου πω. Πολύ λίγο. Θα ψηφίσετε όμως. Λέω ναι. Μακάρι να μην κρυθεί. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί ρημάξαμε σαν Ελλάδα. Πού είναι οι αρχηγοί μας, πού είναι οι υπεύθυνοι. Τους είδατε εσείς πουθενά? Όχι. Γι' αυτό κορίτσι μου είναι άστο να πάνε.